Συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη του εμπορικού κόσμου για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές. Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας προτίθεται, αν δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, μέχρι τον Μάρτιο του 2018, στην αίτηση αναστολής της σχετικής υπουργικής απόφασης που έχει καταθέσει, να προχωρήσει εκ νέου σε ασφαλιστικό μέτρο για την αναστολή της. Μία από τις 8 θεσμοθετημένες Κυριακές, προαιρετικό άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, υπάγει θέση του συλλόγου μας, Συλλόγου Εμποροϊπαλλήλων Πάτρας και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, είναι ποτέ την Κυριακή. Δηλαδή καμία Κυριακή τα καταστήματα ανοιχτά, εκτός από τις δύο Κυριακές του Δεκεμβρίου. Η Κυριακή θα είστε κάτω στον... Θα είμαστε, εννοείται ότι θα είμαστε κάτω, είτε αποφασίσει απεργία είτε δεν αποφασίσει η Ομοσπονδία. Εμείς θα είμαστε στην Αγίου Νικολάου, που θεωρώ ότι από ό,τι οι πληροφορίες έχω ότι θα πάρουν απόφαση σήμερα και αυτή για απεργία. Ως νέα ημερομηνία εκδίκασης ορίστηκε η 16η Ιανουαρίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη κρίνει εν ολομελία ότι η κυριακάτικη αργία αποτελεί συνταγματικό, απαραβίαστο και αναντικατάστατο δικαίωμα των επαγγελματιών και των εργαζομένων. Η έλλειψη χρήματος είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Αν υπήρχαν χρήματα, τα καταστήματα δεν είχαν και τις Κυριακές και τα απογεύματα και τα βράδια και όλες τις ώρες. Αυτό είναι που πρέπει να διορθώσουμε, είναι αυτό. Έτσι. Αλλά τώρα από εκεί και πέρα τα άλλα είναι μη μέτρα. Το να ανοίξει κάποιο την Κυριακή θα χάσει δουλειά από τη Δευτέρα ή από το Σάββατο. Στον καταναλωτή δεν λείπει ο χρόνος, λείπει το χρήμα. Έχει όλες τις μέρες μπροστά του για να μπορέσει να κάνει κάλοπο αγοράς και να ψωνίσει ήδη με τιμές πάρα πολύ καλές. Ποιος ο λόγος λοιπόν να ανοίξει τα μαγαζιά την Κυριακή? Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζει η εκάστοτε κυβέρνηση, δεν ξέρω με ποιο σκοπό, κατά την άποψή μου για να κλείσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΣΕΗ υποστηρίζει ότι έχει συμβιβαστεί με τη λειτουργία των καταστημάτων 8 Κυριακές, αλλά όχι της δίθεν απελευθέρωσης με την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, όπως αναφέρει. Στο μεταξύ, και αυτή την Κυριακή, 5 Νοεμβρίου, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, αφού διανύουμε δεκαήμερο εκπτώσεων. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.